Όσοι υπέφεραν και πονούσαν έβρισκαν καταφύγιο στην πόρτα του. Γιάτρευε τις πληγές στην ψυχή αλλά και το σώμα και χάριζε ελπίδα. Τα θαύματα του Αγίου Ευμένιου Σαριδάκη καταγράφηκαν επίσημα αλλά διαδόθηκαν και ταχύτατα από στόμα σε στόμα. Σε κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι στο νοσοκομείο που ήταν και ο Άγιος εκεί πέρα παιδί είχε κάποια προβλήματα υγείας και το ενημερώσαν οι γιατροί τους γονείς για το κοριτσάκι ότι έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο να περιμένουν το μοιραίο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πήγανε λοιπόν οι γονείς, παρακαλέσανε τον Άγιο και τους είπε κατά λέξη ότι το παιδί δεν θα πάθει τίποτα και σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι μια χαρά και θα σηκωθεί από το κρεβάτι και θα το πάρετε στο σπίτι σας όπως ήταν στην αρχή. Πράγματι το οποίο έγινε ακριβώς όπως το είπε. Με έκδηλη συγκίνηση, ο ανιψιός του Αγίου Ευμένιου Σαριδάκη αφηγείται όσα είχε ζήσει κοντά στην ιερή μορφή του μοναχού που αφιερώθηκε απόλυτα στο Θεό. Θαύματα που συνδέονται με το όνομά του και πολλοί αφηγούνται ακόμη και σήμερα που η θέση του Ευμένιου βρίσκεται δίπλα σε όλους τους υπόλοιπους Αγίους της Χριστιανοσύνης. Ο άνθρωπος αυτός φαινόταν από μικρός ότι είχε την Αγιοσύνη μέσα του. Από ηλικία 6 χρονών ξεκίνησε το πρώτο σημάδι, ένιωσε ότι μπήκε κάτι μέσα του, μία λάμψη, η οποία μεταφέρθηκε στη μητέρα του από τον ίδιο και της ανέφερε ότι θα προχωρήσει να πάει να γίνει καλόγερος. Στη γενέτειρά του την Εθιά, όπου τάφηκε σύμφωνα με την επιθυμία του, έχουν γίνει όλες οι ετοιμασίες ώστε να τιμηθεί η μνήμη του Αγίου την ημέρα της κοίμησής του. Μάλιστα απευθύνεται κάλεσμα στους πιστούς που αναμένεται να κατακλείσουν το χωριό για να τιμήσουν τον Άγιο Ευμένιο, καθώς μπορεί μόλις στις 14 Απριλίου να αποφασίστηκε η αγιοποίησή του. Ήταν όμως ήδη εδώ και καιρό στις καρδιές των πιστών. Από την προηγούμενη την Κυριακή, δηλαδή 22 του μήνα, ξεκινάμε 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει ο Μέγας Ασπερινός, θα γίνει η λιτάνευση της εικόνας γύρω από το ναό, θα ακολουθήσει αγρυπνία μετά τις 10 το βράδυ, την ημέρα της γιορτής, δηλαδή τη Δευτέρα, 23 του μήνα, θα γίνει τρισαρχιερατική θεία λειτουργία. Ο Άγιος Ευμένιος γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 1931 και ήταν το 8ο παιδί μιας πανφτωχής οικογένειας. Σε ηλικία 17 ετών έφυγε από το χωριό και ακολούθησε το δρόμο του Θεού ως μοναχός στη νεαρά μονή του Αγίου Νικήτα. Όταν προσβλήθηκε από λέπρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων στην Αγία Βαρβάρα της Αθήνας. Αργότερα έμαθα ποιος ήταν και τι ήταν, που διακονούσε και πώς ήταν κοντά στους ανθρώπους εκεί στο Λοιμωδών στην Αθήνα. Ήξερα ότι είναι ένας άγιος άνθρωπος. Εκεί λοιπόν έκανε πάρα πολλά θαύματα σύμφωνα με μαρτυρίες των πνευματικών παιδιών του. Το όνομά του πέρασε στην αιωνιότητα στις 23 Μαΐου του 1999, ενώ δύο δεκαετίες αργότερα ακολούθησε η αγιοποίησή του. Ακόμα και σήμερα οι πιστοί προσεύχονται στη χάρη του, ζητώντας τη βοήθειά του σε κάθε δυσκολία.